Θα πάμε στα Χανιά, καθώς εκεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος τι λέει. Λέει ότι απειλείται η βιωσιμότητα του κλάδου και ζητά μέτρα στήριξης από την ελληνική κυβέρνηση. Εκεί οι έμποροι έστειλαν και μία επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία. Θα μιλήσουμε τον κύριο Γιώργο Τοπολιανάκη, πρόεδρος εμπορικού συλλόγου Χανίων. Κύριε Τοπολιανάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πιο αναγκαία από ποτέ λοιπόν μέτρα στήριξης. Το φωνάζουμε νομίζω πολύ καιρό και όχι μόνο εμείς, όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι και τα δευτεροβάθμια όργανα όπως είναι η Ομοσπονδία, αλλά ακόμα και η Συνομοσπονδία. Όλοι κινούμαστε γύρω από αυτό γιατί βλέπουμε αυτό που έχει έρθει και το τι θα επακολουθήσει να έρχεται δυστυχώς. Σχεδόν κάθε 10 με 15 μέρες έχουμε μια επιστολή σε προβλήματα που εστιάζουμε και βλέπουμε και ζητάμε από τους αρμόδιους υπουργούς να μπορέσουν να βοηθήσουν σε εκείνο το κομμάτι που αυτή τη στιγμή που εστιάζουμε το πρόβλημα. Και αυτό νομίζω κάνουμε όλοι συντεταγμένα, όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι, ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε για να κερδίσουμε την επιβίωσή μας. Να μου αναφέρετε δύο-τρεις προτάσεις από αυτές που έχετε ρίξει στο τραπέζι. Μία νομίζω είναι και το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Θα σας πω, νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο, το πρόβλημα που αυτή τη στιγμή ανοίγουν τον ασκό του Αιώλου σε κάτι που και πριν μια πενταετία δεν ήταν σε δήμους μέχρι 5.000 κατοίκους, ήταν τότε με τα τετραγωνικά, κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέσα σε 6 μήνες γιατί κατέφυγαν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει και τώρα και δυστυχώς θα βρεθούμε προεκπλήξεων με ανοιγμένες Κυριακές που έχουμε πει ότι και οι αυτοαπασχολούμενοι αλλά και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να το αντέξουν. Το σίγουρο είναι σε τουριστικές περιοχές οι αρμόδιες, οι τοπικές κοινωνίες διαλέγουν και επιλέγουν να ανοίξουν και κάποιες Κυριακές, όμως όταν ο τουρισμός υπάρχει και μπορεί να... Βέβαια, όταν υπάρχει τουριστική κίνηση και μπορεί να ενισχυθούν και επιχειρήσεις. Το ένα λοιπόν οι Κυριακές, το άλλο... Το άλλο ήταν ότι επιτέλους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανοίξουν. Έχουν αποδεδειγμένα πει και οι λοιμοξιολόγοι αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι το λιανικό εμπόριο δεν είναι αυτό που πλήττει τόσο πολύ. Όλοι είμαστε με όλα αυτά που λέγανε με τις μάσκες, όλες τις προδιαγραφές που μας είχαν δώσει ανατετραγωνικά τα άτομα. Νομίζω ότι δεν είχαμε εμείς το πρόβλημα. Δυστυχώς όμως το πράγμα ξέφυγε από άλλα πράγματα. Αυτό οφείλουν να καταλάβουν. Όσο πιο σύντομα ανοίξουμε, τόσο πιο μικρή θα είναι η χαστρά. Κύριε Τοπολιανάκη, θέλω και ένα σχόλιο για το περίφημο click away. Το έχετε ακούσει τον όρο? Το έχουμε ακούσει φυσικά και νομίζω ότι αυτό δεν πρόκειται να περπατήσει. Θα είναι κάτι συνδυαστικό ακόμα και για αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη e-shop ή μια πολύ καλή παρουσία στα social media θα μπορεί να γίνει, αλλά για επιχειρήσεις που δεν έχουν αυτή τη μάλιστα, δυνατότητα δεν μπορεί να περπατήσει. Και δεν έχουν μάλιστα τη δυνατότητα, θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτή τη στιγμή ο μόνος κλάδος που δεν έχει ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό είναι οι επαγγελματίες. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε με αυτό. Ούτε ένα e-shop μπορεί να γίνει από μια μικρή επιχείρηση όταν έχει κατασκευμένους λογαριασμούς, ούτε τίποτα. Το καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα. Κύριε Τοπολιανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, για την ευχαριστώ να είστε καλά. Γεια σας.